Πράξεις και όχι λόγια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος ζητά ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ιωαννίνων Επισημένοντα πω από τι αρχέ τη δεκαετία του 80 οι φωνέ για το δημογραφικό πολλαπλασιάζονται και δυναμώνουν, μέχρι και σήμερα ωστόσο αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανεί είναι μόνο μεγάλα λόγια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι γεννήσει στην Ελλάδα κατά το 2023 ανήλθαν σε 71.445, καταγράφοντα μείωση κατά 6,1% σε σχέση με το 2022 που ήταν 76.090. Στην Ήπειρο οι γεννήσει το 2023 ανήλθαν σε 1815 ενώ οι θάνατοι σε 4141 Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν σύμφωνα με το Σύλλογο Πολιτέκνο Νομού Ιωαννίνων την αδιαπραγμάτευτη αναγκαιότητα να δοθεί εδώ και τώρα λύση στο πρόβλημα του δημογραφικού πριν γίνει πράξη ο αφανισμός του ελληνικού πληθυσμού ε, Κάποιος πολιτικός είπε ότι για το δημογραφικό έχουμε μπροστά μας ένα θηριώδες πρόβλημα που αν δεν το λύσουμε τώρα αυτή η πατρίδα στο μέλλον θα είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο. Από, τη δεκαετία, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 οι φωνές για το δημογραφικό πρόβλημα πολλαπλασιάζονται και δυναμώνουν. Ε, όπως επίσης οι διαπιστώσεις και οι επισημάνσεις επιστημόνων πολιτικών για το δημογραφικό είναι πάρα πολλές όπως και τα καλά λόγια για τους πολιτέκνους που αποτελούν τον ισχυρό τρομοκλό για τη δύση του δημογραφικού προβλήματος. Ε, από λόγια καλά πάμε, αλλά ας δούμε την πραγματικότητα. Η ελληνική στατιστική αρχή είναι κατηγορηματική. Ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με θεαματικά αποτελέσματα. Παρατήρηση δεύτερη. Η επιστημονική κοινότητα φαίνεται πρόθυμη να ενημερώσει τους πολίτες για τα θέματα αλλά οι πολίτες δεν φαίνεται να τα αποκρίνονται. Στο δημογραφικό πρόβλημα μπορεί να διαδραματίσει ε, βοηθητικό αλλά σημαντικό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μπορούσε η δημοτική αρχή να κάνει πολλά πράγματα. Επειδή ετοιμάζουν καινούργια τιμολογιακή πολιτική απευθύνω μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τοπικά. Έκκληση. στη νέα τιμολογιακή πολιτική να επανέλθει το καθεστώς στο κοινωνικό τιμολόγιο. Στο μεταξύ για το επόμενο τριήμερο, ο Σύλλογος Πολυτεχνονομού Ιωαννίνων διοργανώνει σημαντικές εκδηλώσεις με αφορμή και την ημέρα των ευεργετών. Αύριο το βράδυ στις 8.30 ε, στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολιστικού χώρου Δημήτρης Χατζής έχουμε θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα τη Ελμέ Ιωαννίνων. Το έργο είναι το μαύρο κλειδί, αξιόλογο έργο, και αμέσω μετά θα ακολουθήσει ένα μικρό μπουφέ προσφορά του ΕΚΔΕΛΤΑ. ΔΕΛΤΑ. Το Σάββατο πρωί έχουμε εξόρμηση καθαριότητα με τα παιδιά και στη συνέχεια θα κάνουμε τα παιδιά μια κουραζέρα μέσα στη λίμνη. Και το Σάββατο βράδυ έχουμε συναυλία με του ρεμπετόφελου Ιωαννίνων και αμέσω μετά θα ακολουθήσει ε, ένα μπουφέ προσφορά τη περιφέρεια. Το, Κυριακή το πρωί κορυφώνονται οι εκδηλώσει με λειτουργία με αρτοκλασία στην, στον ιερό Νόο Αγία Μαρίνα. Και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί πάλι στα... στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρη Χατζή με χαιρετισμού, ε, ομιλία, ποίηματα, βραβεύσει. Πολλά πράγματα θα γίνουν την ημέρα εκείνη στο... κάτω στα σφαγεία. Αυτό είναι το υπόλοιπο πρόγραμμα για να τιμήσουμε τους προστάτες μας και την πολιτική οικογένεια.